Ρωσικές δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι οι Τούρκοι ξεφεύγουν πλέον από τα εσκαμμένα με τον Αγκόρνο Καραμπάχ και ετοιμάζουν ταχαίως το νέο σχέδιο με το σύνθημα «Ένα έθνος, τουρκικό, πέντε κράτη», απειλώντας ξεκάθαρα την Μόσχα. Ο πόλεμος στο Καραμπάχ, ο οποίος τελείωσε με την νίκη του Αζερμπαϊτζάν, τώρα μετατρέπεται κάθε μέρα σε ένα νέο βήμα για την δημιουργία μιας νέας στρατιωτικής τουρκικής δύναμης στην Κεντρική Ασία. Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην πρόσφατη στρατιωτική παρέλαση στον Μπακού, με την ευκαιρία του τέλους του πολέμου με τους Αρμένιους, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις που θα αποκτήσουν την ιστορική δικαιοσύνη στην περιοχή. Συγκεκριμένα επισήμανε την ανάγκη διαχωρισμού των περιοχών που κατοικούνταν από τους Αζέρους από το Ιράν. Οι δηλώσεις του Τούρκου ηγέτη είναι μέρος του προπαγανδιστικού προγράμματος για να ενωθούν όλες οι τουρκόφωνες χώρες σε ένα ενιαίο μπλοκ, δηλώνουν Ρώσοι ειδικοί. Οι τουρκικές αρχές υποστηρίζουν εδώ και καιρό τους αυτονομιστές των Ουιγούρων στην Κίνα, δημιουργώντας δεσμούς με κυβερνήσεις και πολιτικά κόμματα στις δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δηλώνουν σε κάθε ευκαιρία ότι ήρθε η ώρα για την ενοποίηση των τουρκικών λαών με μια ενιαία συμμαχία, το περίγραμμα της οποίας γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο κάθε μέρα. Αν νωρίτερα στην Άγκυρα χρησιμοποιούσαν το σύνθημα «Ένα έθνος, δύο κράτη», που σημαίνει Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν, σήμερα λένε «Ένας λαός, πέντε κράτη», δηλώνει ένας εξ αυτών. Ο πρώτος υποψήφιος μετά το Αζερμπαϊτζάν είναι το Τουρκμενιστάν. Σε ένα πρόσφατο συνέδριο που σηματοδότησε την 25η επέτειο της διακήρυξης του Τουρκμενιστάν, ο Ερντογάν κάλεσε τους Τουρκμένους να προσχωρήσουν στο Συμβούλιο Συνεργασίας των Τουρκοφώνων Κρατών. Τα τουρκικά όπλα κατακτούν ενεργά την περιφερειακή αγορά της Κεντρικής Ασίας. Οι αρχές του Καζακστάν σκοπεύουν να αγοράσουν μία παρτίδα των νέων υποσχεδιασμό τουρκικών μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων Bayraktar TB3. Τα νέα εναέρια οχήματα δεν έχουν ακόμη τεθεί σε παραγωγή, αλλά οι πιθανοί αγοραστές είναι ήδη έτοιμοι να τα αγοράσουν. Το Νοέμβριο του 2020, μία παρτίδα τουρκικού στρατιωτικού εξοπλισμού παραδόθηκε στις ένοπλες δυνάμεις του Κυργιστάν. Αξιωματούχοι στην Άγκυρα σημείωσαν την ετοιμότητά τους να αναπτύξουν ενεργά σχέσεις στον στρατιωτικό τομέα με την χώρα αυτή. Όλες οι ενέργειες της Τουρκίας στην Κεντρική Ασία υπόκεινται σε ένα αυστηρό σχέδιο, δήλωσε ο στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Αλεξάνδρ Μιχαϊλόφσκι. Αυτή η ιδέα δεν είναι νέα, προωθήθηκε ενεργά στις αρχές του 20ου αιώνα από μέλη του κυβερνώντος τότε κόμματος της Τουρκίας. Στη συνέχεια, πολλοί από τους ηγέτες του, ιδίως το είδωλο του Ερντογάνου Ενβέρ Πασάς, οργάνωσε το κίνημα Μπασμάχ στην Κεντρική Ασία και προσπάθησαν να ενώσουν τους τοπικούς λαούς με βάση τη γλωσσική και πολιτιστική ενότητα όλων των Τούρκων. Αν κοιτάξετε τα σχέδια των Τούρκων, έχετε μία αυτοκρατορία που αντιτίθεται στην Κίνα, το Ιράν και τη Ρωσία. Και για τις τρεις αυτές δυνάμεις, η δημιουργία ενός τέτοιου μπλοκ θα ήταν εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα. Η Τουρκία δεν δημιουργεί μόνο σχέσεις με τις κυβερνήσεις των τουρκόφωνων χωρών, αλλά και με τα τουρκικά κινήματα σε αυτές. Στη Συρία δημιούργησαν ένα μίνι εμιράτο, όπου ζουν Τούρκοι εξτρεμιστές από την Κίνα, το Αφγανιστάν και την Κεντρική Ασία. Υπάρχει ένα βίντεο από τη Συρία όπου αυτοί οι μαχητές δήλωσαν ότι ήταν έτοιμοι να πολεμήσουν με τον κίτρινο δράκο, δηλαδή την Κίνα. Η κύρια πολιτική δύναμη αυτού του μπλοκ είναι το κίνημα των γκρίζων λύκων που θέλει την ένωση όλων των τουρκόφωνων λαών, δήλωσε ο ίδιος. Ο Ερντογάν υλοποιεί ως ένα πιόνι ένα τρομερό σχέδιο ένωσης όλων των Τούρκων του κόσμου για την δημιουργία μιας παντουρκικής αυτοκρατορίας, υλοποιώντας παλαιότερα σχέδια προκατόχων του σαν τον Οζάλ και άλλους για να μην ξεχνιόμαστε. Υπάρχει όμως περίπτωση 1 στο 100.000.000 να το επιτρέψουν αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία για τα δικά τους και μόνο συμφέροντα? Δεν νομίζουμε, γι' αυτό και εκτιμάται ότι θα απαλλαγούν πολύ σύντομα από την παρουσία του Τούρκου Προέδρου με κάθε μέσο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.